Στην κατηγορία ανέκδοτα με παπαγάλους, έχουμε επίσης μας ταράξετε στα μηνύματα ότι θέλετε να δείτε τη συνέχεια του ιδιοκτήτη του παπαγάλου. Θα το κάνουμε αυτό μετά τώρα προς το τέλος. Αλλά πάμε να ξεκινήσουμε. Η ευθύνη είναι δικιά του. Αυτό στέει. Εγώ δεν ήθελα να το πω αυτό το ανέκδοτο. Γιατί, ποιο είναι το λόγο σου. Υπάρχει, ψάχα να βρω την κατάλληλη ευκαιρία να πω το ανέκδοτο, αλλά φαγώθηκε αυτό και αυτό συμπαρασύρει εσένα και εμένα στον Όλεθρο. Σου το λέω, Αντώνη, από τώρα για να ξέρει. Μία κυρία ήθελε να αγοράσει ένα πουλάκι. Μάλιστα. Και μπαίνει που λέτε σε ένα μαγαζί, από αυτά τα pet shop που λένε τα πουλάκια, τα είδε κάτι οχέ, είδε κάτι σκατζόχι, και πήγε στα πουλάκια. Αχ, λέει τι ωραία πουλάκια, αυτό το πουλί πόσο κάνει, αυτό ο παπαγάλο είναι καταπληκτικό, μιλάει ισπανικά, ιταλικά, αυτό κτλ. Πόσο κοστίζει, 2.000 ευρώ, 2.000 ευρώ, λέει πολλά λεφτά. Λέει βεβαίω, λέει διάλεξε κάποιον, λέει αυτό το κακομούτσο είναι ένα κάποιον. Μα τι γούστα έχει την κυρία μου, λέει ο συγκεκριμένο παπαγάλο κάνει 10.000 ευρώ. 10.000 ευρώ, γιατί κάνει 10.000 ευρώ, λέει αυτό ο παπαγάλο. Ήταν του Μπρουζ Λι. Και είναι εκπαιδευμένο καρατερίστα. Στην ουσία λέει, δεν είναι μόνο παπαγάλο. Αυτό είναι λέει παπαγάλο παύλα σωματοφύλακα. Για να σα καταλάβετε, λέει, και παίρνει το πουλί μαζί και πάει στον ειδικό χώρο που είχε μέσα. Θα του δώσω μια εντολή, λέει, του παπαγάλου και θα πάθετε πλάκα. Αφήνει τον παπαγάλο πάνω σε έναν ανακάθετο, σε ένα καλαδάκι. Γυρίζει και του λέει, παπαγάλε. Καρέκλα καράτε. Καρέκλα καράτε. Παπαγάλο και καράτε. Τη δίνει μια και τη πάει σε 10 κομμάτια. Έχει πάθει πλάκα, κυρία. Αχ, κυρία μου, λέει, να μου το διγόταν, δεν το πίστευα. Δηλαδή, συμβαίνει με όλα. Λέει, δοκιμάστε. Παπαγάλια. Ντουλάπα καράτε. Ντουλάπα καράτε. Ω, κράου, 1000 κομμάτια. Δίνει 10.000 ευρώ, το βάζει εδώ και φεύγει και το σπίτι. Μπαίνει στο σπίτι, ο άντρα διάβαζε εφημερίδα. Πού είσαι να μου αρκιάργησε, λέει. Πού είναι στην Ιταλία, ο άντρα, έχω κάνει την αγορά του αιώνα. Αγόρασα ένα καταπληκτικό πουλί. Ποιο είναι αυτό, το ψοφίμι, λέει, πήρε και έδωσε λεφτά για αυτό το πράγμα. Καλέ, αυτό ο παπαγάλο δεν είναι ψοφίμι. Αυτό είναι, πώ τώρα, είναι σωματοφύλακα, είναι καταπληκτικό. Τι σωματοφύλακα, ρε, αυτό δεν μπορεί να κοιτάξει απέναντι. Λέει. Καλέ, μην το κορυδεύει το πουλί, είναι εκπαιδευμένο. Πώ το έδωσε, λέει. 10.000. Καλά, ρε, φλαμίδι, σου 10.000 αυτό το βρωμόπουλο. Καλέ, σου λένε σωματοφύλακα, καλέ, ξέρει καράτε, καράτε, αρχίδια καράτε, ξέρει. Αρχίδια.